Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Λίτσικα, καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα στους κρατάς. Διονύση, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μια χρονιά που δεν πήγε με τον καλύτερο τρόπο. Όχι, μπήκε πολύ, πολύ παράξενα πραγματικά. Με πάρα πολλά θέματα. Πριν λίγο είχαμε πτώσει δέντρο στο γύρο της λίμνης, είχε κλείσει ο δρόμος. Α, για να τα πούμε και αυτά. Έκλεισε ο δρόμος στο γύρο της λίμνης από πτώση δέντρου. Από τον αέρα το δυνατό που φυσάει. Έχουμε τρομερό άνομο αυτή τη στιγμή. Εδώ και πολύ λίγες ώρες. Όχι, και όλη τη νύχτα φυσούσε, θα λέγαμε πάρα πολύ. Ναι. Να τα πιάσουμε τη σειρά τα πράγματα. Είχαμε το σεισμό που έγινε στη Φλόρινα. Ναι. Εμείς σαν Δήμος κατευθείαν επικοινωνήσαμε την άλλη μέρα το ξημέρωμα με όλους τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων για να κάνουμε μια καταγραφή των ζημιών. Ναι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που είδαμε ήταν στο Μακροχώρη και στο Μελά, όπως μιλήσαμε και με τους πρόεδρους. Είναι οι δύο πρόεδροι που μόλις μιλήσαμε, ναι. Ναι, έχω επισκεφτεί ο ίδιος από κοντά και τώρα με πετυχαίνεις ακριβώς στο δρόμο στον Αφιένα για Βυσσινιά, ανεβαίνω πάλι πάνω. Για Βυσσινιά μας είπαν επίσης έχουμε θέματα. Με πήρε πρόεδρος, ναι, εμείς γιατί παίρνουν κάποια τηλέφωνο οι πρόεδροι και μας δίνουν κάποια νέα συμβάντα. Εμείς έχουμε μιλήσει αυτή τη στιγμή με την περιφέρεια και σαν Δήμος έχουμε επικοινωνήσει. Ναι. Γιατί ακριβώς τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, τι γίνεται. Σαν Δήμος υπάρχει επιτροπή για εκτίμηση ζημιών μόνο για 20 συσκευές. Για 20 τώρα, συσκευές. Για θέματα, ρογμές, πτώσεις τζακιών και οτιδήποτε άλλο έχουν προκύψει που το 90% από ό,τι έχουμε δει, γιατί έχουμε και κάποια καινούρια, δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε, έχει να κάνει με την αυτοψία που γίνεται από την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τη ΔΑΕΦΚ, που έχουμε επικοινωνήσει και με τον κύριο Μάνο και περιμένουμε τις λίστες για να επικοινωνήσουμε και να έρθουμε όσο πιο γρήγορα στις περιοχές μας. Ναι, τον είχαμε χθες τον κύριο Μάνο ακριβώς για αυτά τα ζητήματα και τον κύριο Δούφυλλα πλευράς ΠΕΔ που είναι ο αρμόδιος υπάλληλος εκεί. Μίλησα πριν λίγο, περιμένουμε τις λίστες από μένα για να επικοινωνήσουμε κατευθείαν. Αυτή τη στιγμή η επιτροπή είναι ακριβώς στη Φλόρινα. Να κάνουμε όσο πιο γρήγορα για να είμαστε κοντά στους ανθρώπους. Για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι κατευθείαν εκεί, βέβαια. Οι πρόεδροι έχουν τις λίστες των σπιτιών που έχουν προβλήματα. Αλλά εδώ, Διονύση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, όσο μας είπε ο κ. Κωνσταντίνης, όσο και μας είπε και, και από την πλευρά του πρόεδρος του Μελά, ο κ. Καντζάκης, τα σπίτια αυτά είναι πολύ παλιά τεχνολογίας. Δηλαδή, πριν τον πόλεμο, είναι πλυνθόκτιστα ουσιαστικά σπίτια. Ελάχιστα είναι αυτά που έχουν χτιστεί μετά το 80 με μπετόν κτλ. Πώς μπορεί να γίνει μια διόρθωση σε αυτά τα σπίτια, μια συντήρησή τους ώστε να οι άνθρωποι να είναι πιο ασφαλείς? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τώρα φοβούνται να μπουν μέσα. Το πιο σίγουρο είναι αυτή, αυτή τη στιγμή η επιτροπή για να λύσει το πρώτο ζήτημα που είναι κατά πόσο πρέπει να είναι ο κόσμος μέσα στα σπίτια ή όχι. Γιατί υπάρχει μια ανησυχία από όλους. Και το μόνο σίγουρο από τη μεριά του Δήμου είναι ότι κανένας συμπολίτης μας, κανένας δημότης δεν θα μείνει αβοήθητος. Αυτή είναι και η γραμμή του Δημάρχου μας την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε μέχρι και το τέλος, ότι κανένας δεν μείνει αβοήθητος. Το είδαμε και στον κορονοϊό, το βλέπουμε και αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα και όπου χρειαστεί. Μίλησα ήδη και με τους προέδρους, αν έχουν κάποια υποχρέωση, κάτι, οτιδήποτε. Νερό θέλουν στο μακροχώρι, νερό θέλουν εμφιαλωμένο. Αν υπάρχει πρόβλημα να ανεβάσουμε νερά ή οτιδήποτε άλλο. Να ανεβάσετε νερά, διότι από το σεισμό ταράχτηκαν οι πηγές του μακροχωρίου με αποτέλεσμα το νερό να είναι θολό και δεν πίνουν νερό οι άνθρωποι. Κανένα πρόβλημα, όλοι οι προέδροι είναι σε ετοιμότητα. Έτσι και αλλιώς έχουμε και τις χιονοπτώσεις που μιλάμε από χθες με όλους για όλα τα φαινόμενα. Τυχαίνει και αυτό τώρα. Όπου χρειαστεί, είμαστε. Δεν υπάρχει ωράριο, δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει ώρα. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, Χρήστο. Εγώ είμαι 4,5 ώρες στον δρόμο, γιατί είχαμε χιονοπτώσεις στην κλεισούρα στο Μελά και όπως γνωρίζετε και στο. Ναι, χιονίζει ακατάπαυστα στις περιοχές αυτές. Είναι πάνω από 15 πόντους το χιόνι σε αυτές τις περιοχές. Το πρόβλημα δεν είναι το τόσο πολύ ότι είναι τόσο μεγάλο το χιόνι. Το πρόβλημα είναι ότι ο αέρας το κάνει να ανεμοσούρει το χιόνι και το ξαναγυρίζει στον δρόμο. Αυτό το πρόβλημα έχουμε. Τώρα, Διονύση, να πούμε το εξής. Αν κρυθούν αυτά τα σπίτια εκεί, και φαντάζομαι ότι είναι η πλειοψηφία των σπιτιών, αν κρυθούν ακατάλληλα να μπουν οι άνθρωποι μέσα, τι κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Σίγουρα φεύγουν από τις οικίες και βρίσκουμε εμείς λύσεις σαν Δήμος που ακριβώς πρέπει να τους έχουμε υποστήριξη και πού πρέπει να πάνε. Θα τους πάμε σε ξενόδοχα, σε ξενοδοχεία, πού θα τους πάμε αυτούς τους ανθρώπους? Στην περιφέρεια κάνουμε ένα συντονιστικό, το οποίο είχαμε και ένα συντονιστικό χθες στην περιφέρεια, για να δώσουμε τέτοιες λύσεις. Από εκεί και μετά θα χρειαστεί κάποια βοήθεια. Αν τα κτίρια, ας πούμε, δεν μπορούν να κατοικηθούν και πρέπει να κατεδαφιστούν. Εκεί τι γίνεται, τι προγράμματα πρέπει να υπάρξουν για να χτίσουν αυτοί οι άνθρωποι τα σπίτια τους ξανά? Αυτά είναι, εντάξει, εμπλέκεται μέσα και η τεχνική υπηρεσία και άλλα κομμάτια. Πολεοδομία και κάποια άλλα πράγματα. Σίγουρα θέλουμε όμως, για να μην βιαστούμε να λέμε λέξεις. Για να φτάσουμε μέχρι εκεί, να δούμε πρώτα τον έλεγχο. Γιατί εκεί θα δείξει το έλεγχο. Το έλεγχο θα κρίνει τα πάντα και σίγουρα εμείς θα αποφασίσουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη. Διονύση, για να μάθουν αυτοί οι άνθρωποι, έλεγχο πότε θα έχουμε? Πιστεύεις ότι θα τον έχουμε αύριο μεθαύριο? Στον δρόμο ανεβαίνουν να πάρουν τις λίστες. Υπάρχει πιθανότητα αύριο να έχουμε και εδώ πέρα την. Τέτοια, την επιτροπή. Αύριο ή μεθαύριο να έχουμε την επιτροπή να δει.
να δούμε. Εμείς όσο πιο γρήγορα ό,τι ενέργειες μπορούμε να τις κάνουμε σαν Δήμο, σαν περιφέρεια τις κάνουμε. Υπάρχει συνεργασία πλήρη. Τώρα για να μπορέσουμε να δώσουμε όσο πιο γρήγορα τις λύσεις πρέπει. Εκτός λοιπόν από μελά, από μακροχώρη και Βυσσινιά που είναι η τελευταία μας πληροφορία που μεταδώσαμε σήμερα. Υπάρχει άλλο χωριό που να έχει δώσει κάτι? Είχαμε στην Οξιά μια πτώση τείχου σε ένα σπίτι που δεν κατοικείται. Ναι. Μια πτώση τείχου μικρή που είχαμε λύσει με τον πρόεδρο χθες και έχουμε και ένα περιστατικό στην Τυχιό. Είχε πάρει μια κυρία, αλλά δεν με πήρε η πρόεδρος, με πήρε μεμονωμένη η κυρία. Έχω δώσει στη γραμματεία μου να το σημειώσουν, δεν έχω όμως εικόνα. Κάποια ρογμή σε κάποιο σπίτι για εκεί, παλιό. Κάτι είναι, όλα τα συμβάντα είναι έτσι, με ρογμή μικρή, στον τείχο ή λίγο μάλιστα, παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα με τις χιονοπτώσεις να αναφέρω ότι δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα, όλα κύλησαν ομαλά. Ναι, νομίζω ότι είναι μια χιονόπτωση κυρίως τα ορεινά, αλλά δεν έχει την σφοδρότητα. Θα λέγαμε που μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να γεμίσει. Περισσότερο αέρας δημιουργεί πρόβλημα που παίρνει αυτό το χιόνι. Καλώς Χρήστο, στο συγκεκριμένο κομμάτι είμαστε σε ετοιμότητα, σαν Δήμος, όλος ο μηχανισμός είναι στις επάλξεις. Όπου χρειαστεί, δίνουμε λύσεις. Είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με τους προέδρους να τους ευχαριστήσουμε κιόλας για τη συνεργασία που έχουμε και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με την περιφέρεια, με την αστυνομία. Προβλήματα δεν δημιουργήθηκαν και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Τώρα υπάρχει μια επιδείνωση σίγουρα για μετά τις 20 του μήνα, σύμφωνα με κάτι μοντέλα που κοιτάμε. Το ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο, τώρα περιμένουμε. Αλλά τρεις φορές κόντεψε να χιονίσει στην Καστοριά μέσα στις γιορτές και τρεις φορές ξεγλιστρήσαμε. Αυτό που έλεγε εσύ το πρωί, αν άκουσα λίγο, ότι δεν έχουμε χιόνι. Ναι, και το έχουμε παράπονο. Αλλά νομίζω ότι μάλλον έρχεται αύριο, αν επαληθευθούν βεβαίως και τα δελτία που έρχονται από την μετεωρολογική υπηρεσία. Εγώ με τα στοιχεία που έχω δεν έχει χιόνι. Έχει μέχρι μετά το απόγευμα, μετά το βραδάκι, εξασθένιση των καιρικών φαινομένων, αλλά μετά την Τετάρτη έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει, τι έχει μαζί. Θα δούμε χιόνι. Μεγάλη, γιατί με τις χαμηλές θερμοκρασίες στα γωνιά πρέπει να είναι λίγο. Σωστά. Διονύση. Και τώρα είχαμε και την πτώση δέντρο. Πάμε λίγο στο δέντρο τώρα, ναι. Είχαμε πολλούς ανέμους, είχαμε ένα λευκάδι το οποίο έπεσε μετά τη Μαυρότισσα. Μετά τη Μαυρότισσα. Τι ώρα ήταν, γιατί Θεός φυλάξει να περνάει και κανένα αυτοκίνητο. Μετά τις 9.30 ώρα έγινε το πρωί. Μετά τις 9.30 το πρωί. Ναι. Δεν υπήρχε κάποια κίνηση, φαντάζομαι, έτσι. Όχι. Απλά εδώ θέλω να τονίσω και κάτι τώρα, γιατί μετά έκατσα άλλες 2 ώρες στο γύρο της λίμνης και τώρα έφυγα για πάνω για τα αγοριά. Αν και όταν ο καιρός είναι πολύ χάλια, δηλαδή σήμερα έχει πάρα πολύ δυνατό άνεμο. Έχει χιλιάδες δέντρα στο γύρο της λίμνης. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι. Βλέπετε, είδα πάρα πολύ κόσμο να περπατάει και τα κλαδιά από πάνω να κουνιούνται με τόσο δυνατό αέρα. Δηλαδή, ναι. Άρα λοιπόν η συμβουλή είναι να αποφύγουμε. Διονύση, η συμβουλή είναι να αποφύγει ο κόσμος να περπατήσει, να τρέξει ή να αθληθεί, γιατί αυτό κάνει. Όταν έχει έντονα καιρικά φαινόμενα, μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Να το αποφύγει. Ακόμη και το αυτοκίνητο, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, τι μπορεί να συμβεί. Έτσι ακριβώς. Εμείς μεριμνούμε, ζητάμε αυτοψίες συνεχώς από τη Δασόν για τον γύρο της λίμνης κυρίως. Ό,τι ενέργειες ήταν να κάνουμε, τις έχουμε κάνει. Ζητήσαμε εκ νέου πάλι αυτοψία για τον γύρο της λίμνης. Θα πάμε να είναι δέντρα, να έχουμε καιρικά φαινόμενα μεγάλα. Βλέπετε, άλλες φορές έχει βαρύ χιόνι, άλλες πιο λαθρή. Έχει τις βροχές που βαραίνουν τα κλαδιά όλα. Και τώρα έχει το πολύ δυνατό άνεμο. Το δέντρο που έπεσε, Διονύση, ήταν από την πλευρά της λίμνης ή από την πλευρά του βουνού? Από το βουνό. Από το βουνό έπεσε μέσα στον. Έχει απομακρυνθεί και τώρα γίνεται κανονικά η κυκλοφορία. Έχει καθαριστεί κανονικά. Έχει δώσει εδώ και μια ώρα έχουμε δώσει η κυκλοφορία κανονικά. Έχω ενημερώσει την αστυνομία και είναι όλο κομπλέ. Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ειδικά για τα θέματα των σπιτιών και των εκτιμήσεων, το πιθανότερο είναι να τα πούμε και αύριο. Αν έχουμε δηλαδή εξέλιξη, αν έχουμε δηλαδή τους μηχανικούς που να πάνε να δουν. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ, Διονύση. Διονύσης Λίτσικας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για αυτά τα θέματα. Ήταν και χθες, πάει και σήμερα. Ίσως αύριο να έχουμε την επιτροπή να ελέγξει εκεί τι ακριβώς γίνεται και στην περιοχή του Μακροχωρίου και του Μελά, που επαναλαμβάνω είναι οι δύο περιοχές. Τα δύο χωριά από 100 κάτοικοι στο καθένα, που αυτή τη στιγμή έχουν πολύ πολύ μεγάλο ζόρι και έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε όλο χωριό στο νομό Καστοριάς. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.